Πάμε λοιπόν στη Θράκη. Στη Θράκη πάμε στην πατρίδα του Ορφέα, του Διονύσου, του Βάρναλη, του Χατζηδάκη, του Χρόνια Ιδονίδη. Α, πιάσε κόκκινο. Αγαπημένος, να το κόκκινο εδώ. Αγαπημένος, έχω μεγαλώσει στην Αλεξανδρούπολη και τον αγαπάμε πολύ εκεί στη Θράκη. Ωραία. Άρα ποιον να καλέσουμε? Ποιον θέλεις? Το Βαγγέλη. Το Δημουδή. Βεβαίως. Βαγγέλης Δημούδης. Κοίτα,
σύγκρε, 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 γα, αρκε να κάνω δρομήσεις, για, 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 γαμά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε καλά εδώ κοντά μας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, γιατί είχαμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τη μακρινή Θράκη και όχι μόνο, και έξω από τα σύνορα της πατρίδας μας. Και το θέλουν, το, όπως το ξέρουν και πολλοί και οι άλλοι συνάδελφοι, το θέλουν πάρα πολύ το ελληνικό παραδοσιακό χορό και το τραγούδι. Θα ήθελα πολύ να μας μιλήσεις λίγο για τον σπουδαίο δάσκαλο που είχε στον χρόνο, τον Αηδονίδη. Φοβάμαι να μην τον μειώσω, ό,τι και να πω. Τα καλύτερα να πω, φοβάμαι. Τι να πούμε για τον Χρόνη. Άνθρωπος, μεγάλος καλλιτέχνης, υπηρέτησε τη Θράκη με τον αγνό τρόπο που έζησε από μικρός στο χωριό μας, γιατί καταγόμαστε από το ίδιο χωριό, είμαστε συγγενείς, είμαστε συνάδελφοι, ήμασταν αργότερα συνάδελφοι και δάσκαλός μου φυσικά. Μόνο καλά στοιχεία έχω πάρει από το δάσκαλο, τα οποία προσπαθώ όσο μπορώ να μιμηθώ. Γιατί η παραδοσιακή μας χορή και η μουσική έτσι είναι μίμηση από τους παλιότερους, παίρνουμε εμείς οι νεότεροι τα ακούσματα, τις μουσικές, τις ιστορίες, τον τρόπο μαγειρέματος, δουλειάς, όλα αυτά. Βέβαια αυτά σιγά σιγά αλλάζουν και οι δουλειές αλλάξαν και ο τρόπος που ζούμε έχει αλλάξει πάρα πολύ. Αλλά αυτό δεν πάβει η μουσική και ο χορός να παραμένουν σαν κολόνες οι οποίες μας κρατάνε με τις παλιές μας ρίζες. Βαγγέλη Δημούδη, θες να μας πεις και τα σχέδιά σου για το καλοκαίρι, ίσως για το χειμώνα? Το σχέδιο θα πάμε το καλοκαίρι όπου μας αγαπάνε. Συνήθως έτσι γίνεται. Έτσι. Πρόσφατα μπήκα σε στούντιο, ετοιμάζω ένα καινούριο δίσκο πάλι με τραγούδια της πατρίδος, παραδοσιακά, από τη μητέρα μου και όχι μόνο. Να είμαστε καλά μόνο όλοι εμείς και εσείς και όλος ο κόσμος και να ανταμώνουμε σε τέτοιες βραδιές για να χαρίζουμε λίγο στον κόσμο που αυτά τα χρόνια για εμείς, πέρα από το καλλιτεχνηλίκι θα έλεγα, είμαστε και ψυχοθεραπευτές περισσότερο αυτόν τον καιρό.